7 του Φλεβάρι 2016, ο Ρηπατικός Ηλιούπολης. Έχουμε στην ύλη, εδώ είμαστε στο καταφύγιο Μιχάλης Νικολάου, στα 1100 μέτρα, στη θέση Λυρή. Σε ένα μισάωρο θα φτάσουμε στη ρίζα του κόνου και αν όλα πάνε καλά θα φτάσουμε στη Δέλφη, την ψηλότερη κορφή της Δύρφης, στα 1743 μέτρα. Εδώ μαζί μας είναι και η σχολή χειμερινού βουνού του Συλλόγου, 12 άτομα. Βέβαια έχουμε δύο απώλειες λόγω κρυολογήματος. Γεια σου Μαράκη, για τη Μαρία την Πάλαυτο και τη Μαρία την Τοπαλίδου εκεί πέρα, η οποία είναι το τέμ, το κουκλί της ομάδας. Καλά, έχουμε και την Αλιώνα, πού είναι η Αλιώνα, από πίσω, μας έχει κρυφτεί. Ο Γιώργος ο Βουλιάς, ο Γεράσιμος. Εδώ είμαστε όλοι. Αν όλα πάνε καλά, σε 3 ώρες θα είμαστε στην κορφή. Τα λέμε στη ρίζα του κόνου. Εδώ είμαστε 15 άτομα, δυνατοί, θαλεροί, αγέροχοι. Θα σοριαστούμε 50 μέτρα πιο κάτω. Και λογικά σε 3 ώρες θα έχουμε φτάσει στα 1743 μέτρα. Εδώ είναι τα παιδιά, να η Τίνα έρχεται εδώ με τα είδη της κομμωτικής, αυτά που σου κόβουν το κεφάλι και στο κάνουν γουλί. Αχ, κάρφωσέ με να πεθάνω. Ο Γεράσιμος, ο ταμείας του συλλόγου, χτίζει βίλα από τα κέρδη. Ο Ηλίας. Ηλία, πώς θα βλέπεις, ωραία σήμερα. Λιακάδα, έτσι δεν είχαν πει σήμερα. Τι βλέπεις, από τον ήλιο κρέμες, πάρε οι αντιλιακές. Θα πάρε καμιά κρέμα και θα μας κάψει ο ήλιος. Έχω. Έχω 50 όμως, είναι πολύ. Έχουμε φτάσει στο διάσελο, στη ρίζα του κόνου, 1100 μέτρα υψόμετρο. Εδώ είναι το μνημείο, τα δύο παιδιά που χάθηκαν, σκοτώθηκαν πέφτοντας από το λούκι της Δύρφης. Κάνανε το μνημείο, είναι καινούριο αυτό, φρέσκο, δεν το ξέραμε. Και ο Σωτήρης εδώ το σμιλεύει τώρα λίγο, να βγάλει τα παγάκια, να φαίνεται η επιθανάτια προς τιμή τους πλάκα. Ωραία, όπως βλέπουμε στο βίντεο, η ορατότητα είναι καταπληκτική. Μπορούμε να δούμε την μύτη μας, να το χέρι του Σωτήρη, το πιολέ. Εντάξει, να και η Τίνα στο βάθος. Γεια σου Τίνα, καλημέρα. Γεια Σοφία. Γεια Σωτήρη. Γεια σου Σωτήρη. Ηλία, τι κάνεις εσύ με τα παπούτσια σου? Έχω έρθει εδώ πέρα να πουλήσω. Να πουλήσεις γκραμπών, δεν τα γάσα. Σαν και αυτό πουλήθηκε προηγουμένα. Ναι, είναι γκραμπών ψιλοτάκων, είναι διαφορετικά. Αυτά είναι για τη συγκρού αυτά. Αυτά μου αρέσουν. Κράτησέ μου ένα ζευγάρι για μένα. Όπως βλέπουμε στο βίντεο, ο καιρός δεν έχει ανοίξει. Λογικά, εάν όλα πάνε καλά, στην κορφή θα έχουμε ανοιχτό καιρό. Κάπως λίγο έχει ανοίξει, γιατί η ορατότητα από τα 15-20 μέτρα έχει πάει στα 40-50. Εδώ είμαστε, μια χαρά πάμε. Είμαστε στα 1500 μέτρα στις πρώτες πόρτες. Εδώ, όπως θα δούμε, αφού το ξεθάψαμε από το χιόνι, υπάρχει το μνημείο των δύο παιδιών που έπεσαν κατεβαίνοντας στο λούκι, το οποίο είναι δεξιά μας, βορειότερα από εδώ. Και εδώ είναι η πλάκα που έχει πει προς τη μνήμη τους. Φυσάει εδώ, κάνει λίγο κρύο. Αυτός ο μασίφ βράχος το λέμε πρώτη πόρτα.
γιατί έχει και μια άλλα 150 μέτρα πιο πάνω τις δεύτερες πόρτες. Και μετά βγαίνουμε στο οροπέδιο της κορυφής που είναι στα 1700 μέτρα το οροπέδιο, 1743 η κορυφή. Εδώ είμαστε, ο καιρός είναι καλός για χειμώνα, δεν παραπονιόμαστε. Πολύ καλός, ωραίο χιόνι. Τέλεια πάμε. Ομίχλη ωραία χειμερινή, χειμερινό βουνό με τα ούλα του. Έτσι, τέτοια κάνουμε εμείς. Αυτά κάνει λίγο πολύ, μόνο δύσκολα. Εντάξει και εύκολα έτσι. Μόλις έρθει η άνοιξη θα κάνουμε και τα τουριστικά μας, τα εικαστικά μας. Τώρα όμως κάνουμε τα δύσκολα. Να, τα παιδιά. Εποφελούμαστε το χιόνι, το χειμερινό βουνό. Αυτό είναι, ό,τι καλύτερο. Φτάσαμε στις πόρτες και αυτό τι αίσθημα μας φέρνει, τι είναι οι πόρτες, τι θέλουμε να κάνουμε. Τσίσα. Ωραία, νάτι, σταμάτησε η πρώτη για τσίσα, απομακρύνω την κάμερα. Πέσαμε στα απόκρυφα. Να, εδώ έχει ένα μικρό λουκάκι, παγωμένο, πολύ ωραίο, το ανεβαίνουμε, θα περιμένουμε την Τίνα. Πολύ καλημέρα σας. Καλή Κυριακή να έχουμε, καλό μήνα, με υγεία, αγάπη, δουλειά και ακυβερνησία. Επιτέλους να έρθει και μια αναρχία στην Ελλάδα, να δούμε άσπρη μέρα. Βαρεθήκαμε τις δοτές κυβερνήσεις. Γεια σου Σοφάκη και γεια σου, σένα. Γεια σου. Αχ, ασπρίσαν τα μαλάκια σου ρε από το χιόνι. Προπολού. Αυτό είναι, το βουνό μας γερνάει μου φαίνεται, μας ασπρίζει τα μαλλιά αντί να ξανανιώνουμε. Μας αφιλατώνει. Ηλία, τι ψάχνεις εσύ, κάνα ζευγάρι παπούτσια, καινούριο μοντέλο. Ναι, έχω ψήσει ανταλλακτικά. Α, ωραία ρε, πάρτα. Όταν φεύγουν τα τακούνια, ξέρεις, για να τα έχουμε θάψει στη διαδρομή. Τα κολλάς και με πάγο, ε. Παγωτάκουν. Φτάσαμε αισιώσεις μέσω μεροδίου. Εδώ πάνω είναι το διάσελο και οι δύο κορφές του βουνού έχουν γύρω στα 20 μέτρα διαφορά η μία με την άλλη. Έρχεται η ομάδα, δεν χαμπαριάζει τίποτα, πολύ ακμαία. Δεύτερες πόρτες έχουμε και ένα τεχνικό κομμάτι, τεχνητό, δύσκολο. Είναι πολύ μαλακό το χιόνι και για να μην φύγουμε πάνω από τα βράχια. Και δεν αλλάξανε. Φυσάει, έχει μπήκλι, τρίο τρομερό δεν κάνει για χειμώνα, είναι μείον 2 εκεί. Καλός καιρός είναι, για βουνό, για δίδυ ιδιαίτερα, καλά είμαστε. Σε ένα μισάωρο το αργότερο θα είμαστε στην κορφή. Έχουμε φτάσει στην κορυφογραμμή και όπως βλέπουμε ο καιρός έχει ανοίξει, έχει μια καταπληκτική λιακάδα, έτσι μας λέγανε οι μετεωρολόγοι. Αλλά είπαμε, τα βουνά έχουν το δικό τους νόμο, τους δικούς τους κανόνες και πρέπει να υπακούομαι. Κρύο δεν κάνει. Απλά αισθητικά δεν είναι ωραίο αυτό που βλέπουμε. Τέλος πάντων, κουτσά στραβά, σε 1/4 θα είμαστε στο Κολωνάκι. Άνοιξε ο καιρός και να τα άτομα. Ελάτε,
παιδιά, πάμε σιγά σιγά. Παιδιά, πάμε σιγά. Γεια σου Σκέφη. Γεια σου Γιώργο. Όλα καλά. Έλα με τον ήλιο. Ω, πονάτο. Έλα, να πάμε μια και να φύγουμε. Έλα, μία όλοι μαζί, άντε, λάτε. Με, όταν λες μία μαζί, Γιώργο, μία μαζί φωτογραφία λες. Λοιπόν, μια και λες μία όλοι μαζί, να η μία. Πάμε! Αυτή είναι σαν 10. Επιτέλους, ο Ριβατικός Ηλιούπολης, 1743 μέτρα. Φτάσαμε μετά από λίγη κούραση, βέβαια γιατί βούλιαζε το χιόνι, με τα γκραπών στην κορφή. Να, εδώ είμαστε στο κολονάκι. Έχω βάλει και το πιολέ εκεί να φαίνεται. Εδώ είμαστε. Εδώ τώρα θα κάτσουμε να τσιμπήσουμε λίγο. Έχουμε γιουβέτσι γεμιστά. Εδώ το κολονάκι. Εγώ τι είναι ένα μουσακά, μια μερίδα μουσακά. Ηλία, εσύ τι θα παραγγείλεις? Σωτήρι, ναι. Κολονάκι. Ναι, το κολονάκι. Σωτήρι μου, ένα κοντοσούφλι θέλω. Ένα κοντοσούφλι, ωραίο. Κοίτα, λόγω ελλείψεως αληθινού κοντο... θα σου δώσω το δικό μου το κοντοσούφλι. Αν και λίγο μαραζωμένο τώρα με το κρύο, αλλά δεν γαμιέται και αυτό. Εντάξει, στην αναβροχιά. Και ο σπούρο. Καλό και το καλά. Σοφία, ωραία δεν ήταν? Μια χαρά, τέλεια, δεν ήρθαμε. Τέλεια, τέλεια. Τι να, για πες κάτι για την κάμερα και για μας, για τους ακροατές που μας ακούνε κάτω στον Ριβατικό. Αλλάζει ο καιρός, παιδιά, το βλέπετε. Ο αέρας είναι από εδώ τώρα. Είναι καταπληκτικά. Είμαστε στην κορυφή. Κάναμε περίπου 4 ώρες. Το πεδίο είναι δύσκολο γιατί αλλού ήταν παγωμένο και αλλού ήταν μαλακό το χιόνι. Και με αργό ρυθμό. Και με αργό ρυθμό, βέβαια, με προσοχή. Γιατί δεν μας κυνηγούσε κανένα. Είμαστε κορυφή και τώρα αρχίζουμε να κατεβαίνουμε. Ζήτω Ηλιούπολη. Να και ένας παρήσακτος, φίλε μου. Αφού που ξεφύτρωσε και τραβάμε βίντεο, για πες μας πώς λέγεσαι. Πες το στο βίντεο, ποιος είσαι. Είδα να μας πάρει. Όχι, μοναχικός. Καβαλάρης, ποιος είσαι. Πες το. Σωτήρης και εμείς έχω. Σταμάτης. Έλα ρε Σταμάτη. Πολύ πολύ κι εγώ, πολύ πολύ σας. Έως πολύ πολύ. Έχουμε και τη Σταματίνα. Είδα τον Αλέκο. Ωραία, τους κάνεις πολύ. Ναι. Μπράβο Σταμάτη, εδώ έχουμε και το Πούνο Γρηγόρης. Εσύ πρέπει να βάζεις τα βιντεάκια στο YouTube. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ρε, θα το δεις και αυτό τώρα. Σκεύης, Σκεύης, ναι, 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 ναι. Όχι ένας, Σκεύης. Εδώ είμαστε, ναι, μπράβο ρε Σταμάτη. Χαρήκαμε, εντάξει που σε γνωρίσαμε γιατί δεν σε ξέραμε κιόλας. Ωραία. Φτάσαμε στην κορφή και τώρα κατεβαίνουμε, άνοιξε ο καιρός. Δυστυχώς πάμε κάτω γιατί η κυρία Ματούλα 2 η ώρα μας είπε ότι θέλει να κλείσει το καταφύγιο. Άνοιξε ο καιρός, αλλά δυστυχώς πρέπει να φύγουμε. Πάντως μας ευνόησε, πήραμε ωραίο πράγμα. Το βιομήχανο για να μην τσακωνόμαστε. Τι να πω, Σοφία. Έλα. Εγκαινιάσαμε και τις καινούργιες χιονορακέτες που πήραμε και μπροστά πάει ο Σωτήρης, έχω πάρει και εγώ, τις σαλέβα είναι, για να δούμε τι θα δούμε.
Καλά είναι, ωραία, δεν βουλιάζει, ωραία αίσθηση που ταλαιπωριόμασταν τόσα χρόνια. Έχει μπροστά και δύο γκραμπών και τέσσερα πίσω νύχια για να μην φεύγουμε στην πλαγιά. Να εδώ τώρα που έχει μια κλίση η πλαγιά, δεν φεύγω. Λογικά θα έπρεπε να φύγω, αλλά με κρατάνε. Εκεί είναι η ομάδα του συλλόγου που κάνει μάθημα. Μετά από μια επιτυχημένη ανάβαση, 7 του Φλεβάρι, ορειβατικός Ηλιούπολης, κάναμε 6,5 ώρες να κάνουμε τα 650 μέτρα που μας χωρίζουν από την κορφή. Πήγαμε χωρίς πρόβλημα, γυρίσαμε εξίσου άνετα. Το πρωί είχε κρύο, μείον 3 βαθμούς. Όταν φτάσαμε στην κορφή καθάρισε ο καιρός, μας έκανε αυτή τη χάρη. Βέβαια δεν μπορέσαμε να δούμε το πανόραμα. Μόνο τον Όλυμπο Εύβοιας είδαμε, λίγο πάρνηθα, το κτυπά απέναντι. Τώρα γυρίσαμε στο καταφύγιο. Τα παιδιά της σχολής θα κάνουν μαθήματα με τα Deadman, τις αλουμινογωνιές, πώς να τα φιξάρουν σε μαλακό χιόνι. Εμείς, επειδή κάποτε τα κάναμε αυτά, θα πιούμε τσαγάκι. Άρα, την άλλη εβδομάδα πιο δύσκολο. Έχουμε βορεινή της Ζήριας, από το σημείο, το χωριό σημείο, 1550 μέτρα, Ντουγρού επάνω, ευθεία επάνω, και όποιος αντέξει.